Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Νικολάου, συνομιλούμε σε μια περίοδο κατά την οποία προφανώς το ενδιαφέρον βρίσκεται, κινείται γύρω από την επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Εκεί το θέμα είναι προφανώς η υπόθεση των κυρώσεων προς την Τουρκία για την πολιτική που ακολουθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και όλη η αβεβαιότητα και οι αντιφάσεις που περιβάλλουν αυτή την υπόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα δεν είναι να βγάλουμε προγνωστικά τι θα γίνει με τις κυρώσεις, ούτε ενδεχομένως είναι εκεί το κύριο, αλλά σε κάθε περίπτωση πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτές τις εξελίξεις? Οι εξελίξεις πραγματικά είναι πολύ πυκνές και το κουβάρι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι πάρα πολύ μπερδεμένο, των ανταγωνισμών ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Νομίζουμε ότι και η συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Το πλαίσιο, αν θέλετε, που πολύ γλαφυρά το έθεσαν και χτες και προχτές στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, μιλώντας για την Ατζέντα 2030, ναι, όπου με μια διπλή στρατηγική έρχονται να εντείνουν ακόμη περισσότερο την επιθετική αντιμετώπιση από τη μία της Κίνας σε οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό επίπεδο, μια Κίνα η οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει είσοδο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αραβική Χερσόνησο με μια σειρά συμφωνίες που έχει κλείσει με ισχυρά καπιταλιστικά κράτη της περιοχής, αλλά και στη συνέχιση της πάλι και για τον περιορισμό του στρατιωτικού οικονομικού, αλλά και του διαλόγου με τη Ρωσία. Αυτά είναι τα δύο νέα στοιχεία, αν θέλετε, που βάζουν στο ΝΑΤΟ και σε αυτά τα πλαίσια θα προχωρήσει, νομίζουμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, της οποίας τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Εκεί υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες μέλη ακολουθούν μια δική τους φρασιολογία για τον τρόπο προσέγγισης των διεθνών προβλημάτων, στο ΝΑΤΟ μια διαφορετική, τα ίδια μέλη. Βεβαίως. Και πολλές φορές και η τακτική που ακολουθούν είναι διαφορετική, αλλά αυτό περισσότερο έχει να κάνει με για λόγους προπαγάνδας και από προσανατολισμού παρά για λόγους ουσίας. Γιατί, για παράδειγμα, δεν αμφισβητεί κανείς ότι στην παρούσα φάση είναι κεντρικό ζήτημα η ενίσχυση και η σταθεροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, τμήμα της οποίας είναι η Τουρκία, η οποία και σαν νατοϊκή χώρα είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος, αλλά και σαν εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος, πράγμα το οποίο δεν το αμφισβητεί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ. Πράγμα το οποίο καταγράφεται, αν θέλετε, και στις αποφάσεις και τα ψηφίσματα τα οποία έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Σας θυμίζω ότι έγινε ένα ψήφισμα καταδικαστικό στην περασμένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επίκεντρο τα Βαρόσια, ναι, τα οποία πραγματικά καταδικάστηκε ναι, όλους τις Τουρκίες και τα λοιπά, όμως και εκεί αναγνωρίζεται η στρατηγική θέση της Τουρκίας σαν επέρο. Και αν θέλετε, υπάρχει και οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση και με το Roots Race, το ότι δεν ανανεώθηκε η ναύτιξη κτλ., δείχνουν και μια προσμονή από πλευράς Τουρκίας για πολλά ζητήματα. Το βασικό ζήτημα είναι το εμπορικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελληνική Σύνδεση, είναι τα ζητήματα ενδεχομένως που έχουν να κάνουν με μια γενικότερη διευθέτηση, αν θέλετε. Αυτό δείχνουν οι εξελίξεις, ότι υπάρχει η συζήτηση για μια γενικότερη διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο για το ποιος θα αναλάβει να βάλει χέρι στα ενεργειακά κοιτάσματα, ποιοι όμιλοι δηλαδή θα αναλάβουν να κάνουν εκεί τις εξορίξεις, αν θα βγουν μπροστά οι ευρωπαϊκοί, αμερικάνικοι όμιλοι ή αν θα βγουν μπροστά άλλοι όμιλοι οι οποίοι σχετίζονται με κινέζικα, ρωσικά κεφάλαια. Και σε κάθε περίπτωση, να πούμε καταρχήν, χαμένος θα είναι και ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί. Γιατί όταν τα μεγάλη μονοπωλιακή όμιλοι αναλάβουν την εξόριξη, δεν σημαίνει αυτό ότι θα διευκολυνθεί η ζωή των λαών, ότι θα μειωθούν τα τιμολόγια του ρεύματος ή ότι πηγαίνει πιο μακριά το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύραξης πιο γενικευμένης ή ενός θερμού επεισοδίου. Αντίθετα, μάλιστα, η εμπειρία δείχνει ότι οι συμφωνίες, επειδή ακριβώς έχουν προσωρινό χαρακτήρα και οι συμβιβασμοί και επειδή πάντα δημιουργούν χαμένους και κερδισμένους, πάντα ο χαμένος στην επόμενη φάση
θέλει να γίνει. Επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, έτσι είναι. Κύριε Νικολάου, δεν είναι ίσως σωστό και από τακτικής άποψης να υποτιμά κανείς τη σημασία των δηλώσεων, αλλά ταυτοχρόνως και δεν μπορεί και να τις υπερβάλλει. Θέλω με αυτό να πω ότι εδώ στην Ελλάδα δίνουμε μεγάλη σημασία στην τοποθέτηση που έκανε ο απερχόμενος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Πομπέο, και στην κριτική την οποία άσκησε προς την Τουρκία. Ωστόσο, ένας αντικειμενικός παρατηρητής θα διαπιστωνεί ότι ο πυρήνας της σκέψης του κ. Πομπέο ήταν ακριβώς η απόπειρα να αντιμετωπιστεί η ρωσική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και λιγότερο η υπόθεση μιας πολιτικής της Τουρκίας που στρέφεται εναντίον της Ελλάδος ή εναντίον των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Πώς το κρίνεται αυτό στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Έτσι είναι. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και στα πλαίσια των υπεριαλιστικών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ, όπως είπαμε και πριν, γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι, μια διελκυστίνδα, αν θέλετε, για το αν θα καταφέρουν να αποσπάσουν από την ρωσική επιρροή την Τουρκία στην παρούσα φάση ή όχι. Άρα λοιπόν σε αυτό, το οποίο είναι βασικός παράγοντας για τα σχέδια τα οποία κάνει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες για όλη την περιοχή, για το σύνολο της περιοχής, Βόρεια Αφρική, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, Αραβική Χερσόνησο, Μέση Ανατολή, Περσικό Κόλπο, είναι ο ρόλος που θα παίξει η Τουρκία, έχει μεγάλη σημασία και δεν μπορεί αυτός να ταλαντεύεται, να το πω έτσι, ανάλογα με βάση τα δικά της συμφέροντα της αστικής της τάξης, είτε με τη μία μπάντα είτε με την άλλη. Αλλά λοιπόν εκεί είναι έτοιμοι να δώσουν πάρα πολλά ανταλλάγματα για να την κρατήσουν. Πάντως, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι η Τουρκία τελικά εμφανίζεται αρκετά άνετη να αγοράζει ρωσικούς πυράβλους οι οποίοι θυμώνουν το ΝΑΤΟ, να ενεργεί κατά την δική της κρίση? Τι είναι αυτό? Είναι απλώς η τουρκική αγένεια, ας πούμε, αυτή η προκλητικότητα? Δεν νομίζουμε ότι εξηγείται με ψυχολογικούς όρους αυτό. Νομίζουμε ότι ακριβώς όπως και η ελληνική, αν θέλετε, αστική τάξη παίζει το παιχνίδι της γεωστρατηγικής της αναβάθμισης. Δηλαδή πώς? Κλείνοντας συμφωνίες για περισσότερες στρατιωτικές βάσεις αμερικανονατοικές στο εδαφός της. Μπλεκόμενη ακόμη περισσότερο σε περιφερειακούς οργανισμούς και συνεργασίες, όπως με την Σαουδική Αραβία ή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή με την αποστολή στρατού στο Μάλι, στην Αφρική, όπως φαίνεται τώρα τις τελευταίες μέρες, με στόχο τι να έχει περισσότερα ανταλλάγματα, μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας, έτσι και η Τουρκία, η οποία έχει καταφέρει το προηγούμενο διάστημα να αναβαθμίσει το ρόλο της στην περιοχή και διεθνώς. Θυμίζουμε ότι είναι μια δύναμη η οποία διατηρεί κατοχικές δυνάμεις σε τρεις χώρες. Μετά την συμφωνία και χειρίας στη σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ναι, αναλαμβάνει και αυτή, όπως και η Ρωσία, ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην περιοχή. Άρα λοιπόν αυτό είναι αυτό που της δίνει τη δυνατότητα τώρα και να κάνει ένα ισχυρότερο παζάρι και με όλους τους παίκτες, πάντα έχοντας κατά νου πώς να προωθήσει τα δικά της ιδιαίτερα συμφέροντα. Και αυτό θα την οδηγήσει και στη μία και στην άλλη. Βεβαίως αυτό δεν λύνει καθόλου τα προβλήματα τα οποία έχει ο τουρκικός λαός, τόσο από την καπιταλιστική κρίση που εκφράζεται και στη γείτονα χώρα, όσο και από την πανδημία. Ναι, και φαίνεται ότι είναι δύσκολη η κατάσταση εκεί. Άρα αυτό δείχνει ακριβώς ότι η λογική, ένα επιχείρημα το οποίο και εδώ και στη δική μας χώρα προβλήθηκε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης που θα λύσει τα λαϊκά προβλήματα, δεν έχει βάση. Εντάξει. Αυτό είναι ένας στόχος τώρα, κατά πόσον και με ποιο περιεχόμενο, όλα αυτά είναι αντικείμενο συζήτησης και συσχετισμών προφανώς. Θεωρείτε ότι η σύνοδος αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα ή απλώς συζητάμε? Ακούμε μάλιστα τον τελευταίο καιρό ότι η υπόθεση των κυρώσεων μετακινείται επίσης προς το Μάρτιο. Το ξανακουβεντιάσουν δηλαδή οι Ευρωπαίοι τον επόμενο χρόνο. Κοιτάξτε, αν δούμε την πρόσφατη εμπειρία, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, σε μια περίοδο που οξύνθηκε η τουρκική προκλητικότητα και βεβαίως αυτή η όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας έχει και κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προηγούμενα χρόνια έδωσε τη βάση. Σας θυμίζω ότι σε προηγούμενο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τον μήνα του Οκτώβρη αν δεν απατώμε, ενσωματώθηκε μέσα στο ψήφισμα όλη η τουρκική προπαγάνδα σε σχέση με το ΝΑΤΟ, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τους στρατηγικούς εταίρους, σε σχέση με τον σημαντικό εμπορικό εταίρο κτλ.
αυτό θα πηγαίνει και ανάλογα με τις φάσεις. Ανάλογα με τους συσχετισμούς, ναι, τις περιστάσεις και τα λοιπά. Αυτό το οποίο δεν αναιρείται είναι οι εμπορικές συμφωνίες και στρατιωτικού υλικού εκατοντάδων εκατομμυρίων, τις οποίες έχουν κλείσει και διεκπεραιώνουν βασικά καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Γερμανία, και η Ιταλία, και η Ισπανία, και άλλες χώρες. Και η Ιταλία, ναι, ναι. Ιταλία. Θύμωσε ο κύριος Δένδιας, του ίσω τα έπαιλε λίγους Γερμανούς, αλλά δεν ξέρω τι, πώς αυτό θα εξελιχθεί περαιτέρω. Οι σχέσεις σε αυτό το σύστημα εξάλλου, όπως γνωρίζετε, δεν καθορίζονται από το πόσο έντονα ή όχι συνομιλούν οι υπουργοί, καθορίζονται από πραγματικά την ισχύ. Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά πολιτική και οικονομική κάθε χώρα. Έτσι είναι, αλλά υπογραμμίζω το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών αισθάνθηκε πως ήταν μια τέτοια στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να μιλήσει λίγο αυστηρότερα προς τους Γερμανούς. Κύριε Νικολάου, το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, διεξήχθη μια καθιερωμένη, από όσο αντιλαμβάνομαι, σύνοδο, συνάντηση των εκπροσώπων των κομμουνιστικών κομμάτων από την Ευρώπη και όχι μόνο, και από άλλες χώρες, η οποία προφανώς έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για την διεθνή κατάσταση. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης? Έχετε δίκιο, κύριε Ψαλδόπουλε. Την περασμένη Κυριακή κάναμε μια περιφερειακή τηλεδιάσκεψη κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου ήταν. Συμμετείχαν σχεδόν όλα τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από αυτές τις περιοχές, από την Ελλάδα, την Τουρκία, από την Κύπρο, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη Συρία και άλλες χώρες, το Ισραήλ βεβαίως. Ήταν μια διάσκεψη που ακριβώς λόγω των πρωτόγνωρων συνθήκων της πανδημίας δεν μπορούσε να γίνει με φυσικό τρόπο. Όμως η δική μας τοποθέτηση είναι ότι δεν μπορούν οι συνθήκες αυτές να επισκιάσουν ότι χρειάζεται να συνεχίζουμε να βρίσκουμε κοινές πρωτοβουλίες, να παίρνουμε ενάντια στη πιθανότητα συνέχισης των πολεμικών ιστιών που υπάρχουν, ενάντια σε νέες υπερελιστικές επεμβάσεις προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Έγινε στις 29 του Νοέμβρη. Ακριβώς γιατί είναι η μέρα, η διεθνής μέρα υποστήριξη στον Παλαιστινιακό λαό, στο λαό της Παλαιστίνης. Άρα εκφράσαμε τη σταθερή μας αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης. Άρα και βεβαίως προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της περιοχής και να εντείνουμε το συντονισμό για την κοινή μας πάλη. Νομίζω ότι τα βασικά συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε στην παρούσα φάση είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη βιασύνη των υπεριαλιστών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η διευθέτηση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η διακυβέρνηση Τραμπ με τις συμφωνίες του Αβραάμ, με άλλες συμφωνίες με επίκεντρο το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, αυτή είναι μέρος της μεγάλης εικόνας έντασης και όξυνσης των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων και των ενεργειακών κολοσσών που συγκρούνται στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τον Κόλπο, την Ανατολική Μεσόγειο και προκαλούν τις μεγάλες αιματοχυσίες που συνεχίζονται σε όλη την περιοχή και στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ιεμένη. Εμείς εκτιμήσαμε ότι δεν αποσύρονται, όπως λένε κάποιοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την περιοχή, δεν παρετούνται, αλλά επεξεργάζονται συνέχεια νέα σχέδια ενίσχυσης της δικής τους επιρροής, αξιοποιώντας όχι μόνο το Ισραήλ, ο οποίος είναι ο σταθερότερος σύμμαχος, αλλά και άλλα καθεστώτα συμμάχους, ακριβώς προσπαθώντας να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Ναι, με δίδυση και στον αραβικό κόσμο πια, ναι, είναι σαφές αυτό. Ακριβώς. Εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται τώρα να ενταθεί, αυτό είναι ένα καθήκον το οποίο βγαίνει, να ενταθεί πάλι και του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων λαών ενάντια στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και τα σχέδιά τους στην περιοχή, γιατί αυτά προμηνύουν μόνο νέα δεινά για τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες. Ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερο να πολλαπλασιαστεί πάλι στη δική μας χώρα για την απεμπλοκή από τα υπεριαλιστικά σχέδια ενάντια στις στρατιωτικές βάσεις αμερικάνικες, νατοϊκές που έχουμε, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί με τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, ενάντια στην παρουσία του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε πραγματικά ο λαός της Ελλάδας και οι υπόλοιποι λαοί να μπορούν να κάνουν κουμάντο. Επίσης, εκτιμήσαμε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, γιατί κυρίως από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ άλλων κομμάτων προσπαθεί να χτιστεί ένα προφίλ του
νεοεκλεγέντος Προέδρου Biden των ΗΠΑ ότι είναι διαφορετικός, ότι θα στηρίξει την Ελλάδα, θα στηρίξει τους λαούς κτλ. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πολύ συχνά εμφανίζεται, ξέρετε, όταν υπάρχει αλλαγή στο πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου. Πάντοτε εκεί εδώ διαμορφώνεται ένας προβληματισμός. Παρακολουθεί αυτό τον προβληματισμό και η στάση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσδοκίες που διαμορφώνονται εκεί. Βέβαια, αν θυμηθούμε το πρόσφατο παρελθόν, γιατί ο κύριος Biden δεν είναι κάποιος άγνωστος, ήταν αντιπρόεδρος του κύριου Ομπάμα, αντιπρόεδρος δηλαδή μιας διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής που πολλαπλασίασε τις στρατιωτικές εμπλοκές, τις επιθέσεις και με νέες τεχνολογίες. Όλα αυτά τα χτυπήματα με ντρόουν και τα λοιπά, με κατευθυνόμενους πυράβλους, όλα αυτά ήταν πράγματα τα οποία εισήχθησαν πολύ περισσότερο κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ομπάμα. Θυμίζω επίσης ότι ήταν ο κύριος Ομπάμα και ο κύριος Biden αντιπρόεδρος του, οι οποίοι εξαπέλυσαν τον πόλεμο στη Λιβύη, που αποτελεί μία από τις χένουσες πληγές ακόμη της περιοχής και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα δείχνει και το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο δεν θα υπήρχε εάν δεν είχε ανατραπεί το καθεστώς στη Λιβύη και αν δεν είχε διαμελιστεί πραγματικά η χώρα. Ναι, ή αν ήσαν διαφορετικά οργανωμένες οι εξελίξεις στη Λιβύη. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τελικά το παραδέχτηκαν και στο ΝΑΤΟ αυτό, ότι όλη η υπόθεση της Αραβικής Άνοιξης είχε και συνέπειες που δεν είχαν προβλεφθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε. Μια τελευταία ερώτηση, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Μιλήσατε για τον συντονισμό του κομμουνιστικού κινήματος, του σοβιετικού κινήματος. Ωστόσο, πρέπει κάποιος να παρατηρήσει, κύριε Νικολάου, ότι η αντίδραση της κοινής γνώμης στις διεθνείς αυτές εξελίξεις δεν είναι πια η ίδια έτσι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα του αφοπλισμού, τα οποία είναι ανοιχτά πάντοτε στην πραγματικότητα, δεν συνεγείρουν μια αντίδραση. Το λέω αυτό και σε σχέση με ορισμένες θεσμικές εξελίξεις. Δηλαδή γνωρίζαμε στο παρελθόν ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ευτυχείς όταν έπρεπε να υπογράφουν μια συμφωνία για τον πυρηνικό αφοπλισμό τύπου SALT 2, ας πούμε. Όμως τώρα αποχωρούν από τη συμφωνία αυτή. Αυτό είναι μια ποιοτική μεταβολή πιο σοβαρή από ότι στα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι πώς, κατά τη γνώμη σας, εκδηλώνεται αυτή η αντίδραση σε αυτές τις εξελίξεις. Τι κάνει δηλαδή η κοινή γνώμη, το εργατικό κίνημα, για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα? Καταρχάς να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία όλων αυτών των πολυμερών ή και διμερών συμφωνιών για τον αφοπλισμό, για τον έλεγχο των πυρηνικών, για την μη διάδοση, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της σκληρής διαπάλης που υπήρχε κατά το περασμένο αιώνα, το δεύτερο μισό, κυρίως μεταξύ των σοσιαλιστικών κρατών και της Σοβιετικής Ένωσης επικεφαλής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες συμπεριαλιστικές χώρες και τους οργανισμούς που είχαν ήδη συγκροτήσει. Δηλαδή υπήρχε συγκεκριμένο βάρος πίσω από τις εξελίξεις και φέραν αυτές οι εξελίξεις τη σφραγίδα ακριβώς του σοσιαλισμού. Μετά τις ανατροπές. Συσχετισμοί δηλαδή. Συσχετισμοί και υπερσυνολικά της διατήρησης της ειρήνης και των εργατικών λαϊκών συμφέροντων. Ο συσχετισμός αυτόν με την αλλαγή του άφησε, αν θέλετε, και ένα έδαφος το οποίο σιγά σιγά το κάλυψαν οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί. Και το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε αυτό τέλος. Και σήμερα ακριβώς το γεγονός ότι συνεχίζει να υπάρχει στο πρόγραμμα, να το πω έτσι, του ΝΑΤΟ, η στρατηγική του πρώτου πλήγματος, του πρώτου πυρηνικού πλήγματος, και η αποχώρηση από αυτές τις συμφωνίες δίνουν, αν θέλετε, και δίνουν και το στίγμα της έντασης της στρατιωτικοποίησης και της χρήσης πολεμικών μέσων πιο ισχυρών για την διασφάλιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Από την άλλη, αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται. Δηλαδή, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, σας θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα στη χώρα μας γίνανε μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια, για παράδειγμα, στη συμφωνία, τη στρατηγική συμφωνία των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Γίνονται διαρκείς κινητοποιήσεις για μια σειρά από θέματα, για τους πολέμους που προκύπτουν, για υπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως για τη Συρία, όπως για την Παλαιστίνη, όπως παλιότερα για το Λίβανο, για τη Λιβύη. Όλα αυτά όμως δεν μπορεί να τα προεξοφλείς, χρειάζεται συνεχώς να τα δουλεύεις. Γιατί ακριβώς
δεν μπορείς να διασφαλίσεις τα σύγχρονα δικαιώματα και τις σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού λαού, εάν ταυτόχρονα δεν παλεύεις ενάντια στην ύπαρξη ξένων στρατιωτικών βάσεων, εάν ταυτόχρονα δεν παλεύεις ενάντια στην εμπλοκή και τη συμμετοχή της δικής σου χώρας σε αυτούς τους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Και είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα και το εργατικό λαϊκό κίνημα και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες θα τα λάβει υπόψη και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ακόμη η απάντηση δεν είναι. Δεν έχει δοθεί, λέτε. Ωραία. Αλλά δεν έχει κρυφθεί ακόμη και η παρτίδα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Κύριε Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Να είστε καλά.